αντικατοπτρίζει πλήρως ό,τι συμβαίνει σε όλη την στην ελληνική οικονομία. Από εταιρείες, να το θέλετε να δούμε, από εμπορικά καταστήματα, από την τσέπη μας. Νομίζω είναι πραγματικά ο καθρέφτης του τι συμβαίνει στην Ελλάδα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Και κινείται και με πάρα πολλούς χαμηλούς τζίρους, όπως όμως κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τον τελευταίο καιρό με αρκετά χαμηλούς τζίρους. Το ευρωπαϊκό κλίμα δηλαδή είναι παντού το είναι ελληνικό. Όχι σε τέτοιο βαθμό. Η Ελλάδα έχει τις ιδιαιτερότητές της, έχει αρκετά μεγάλα προβλήματα, έχει αρκετά μεγάλο χρέος. Σε σχέση με, αναλογικά πάντα, σε σχέση με τον όγκο της χώρας. Και καθυστερούμε να πάρουμε και κάποιες αποφάσεις. Κάποιες άλλες χώρες, Πορτογαλία, Ιρλανδία, πιο γρήγορα οι κυβερνήσεις και οι αντιπολιτεύσεις τους συμφωνήσαν σε κάποια πράγματα, που δεν τους άρεσαν και αυτούς, γιατί ξέραν ότι δεν θα αρέσουν και στους ψηφοφόρους τους, αλλά τα προχώρησαν πολύ πιο άμεσα από ότι εμείς. Εμείς καθυστερήσαμε λίγο, το έχουμε, αυτό είναι στην ελληνική νοοτροπία. Για να τα πιάσουμε ένα-ένα. Όσον αφορά λοιπόν τις τράπεζες, που ο κόσμος έχει τον πανικό του, βλέπουμε, ο πανικός αυτός χειροτερεύει και από το γεγονός ότι πας στην τράπεζα να σηκώσεις ένα ποσό 5-6.000 ευρώ για προσωπικές δουλειές και σου λένε αν γίνεται ότι πρέπει να μας ενημερώνεις νωρίτερα, υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Υπήρχε και παλιά αυτό. Όταν πήγαινε να σηκώσεις 10.000 ευρώ, ειδικά στις μικρομεσαίες τράπεζες, να το πω έτσι, επειδή δεν μπορούν να έχουν ρευστό μεγάλο. Αν πάνε ξαφνικά 10 καταθέσεις και ζήσουν από 10.000 ευρώ, μπορεί να μην έχει 100.000 το κατάστημα, έτσι. Τα κεντρικά τους σίγουρα έχουν. Τώρα μπορεί να σημαίνει και στις μεγαλύτερες τράπεζες, επειδή υπήρξε τόσο πανικός του να σηκώσουν πολλές καταθέσεις. Πολλοί ιδιώτες που τον τελευταίο 1,5 χρόνο και είχαμε και το τελευταίο πριν δύο εβδομάδες, τρεις που ανακοίνωσε ο κ. Παπαδρέου το δημοσίευμα που δημιούργησε ένα πανικό που πάλι σηκώθηκαν. Πολλοί κόσμοι τράβηξαν λεφτά. Τα πήραν τα λεφτά του. Δεν νομίζω ότι κάποιο δεν πήρε τα λεφτά του. Άμα ακούσατε κάποιον να λέει ότι δεν πήρε τα λεφτά μου τελικά, δεν νομίζω να. Εγώ δεν έχει ακουστεί κάτι τέτοιο και δεν θα ακουστεί, εγώ πιστεύω. Αυτό στο χρηματιστήριο πώς αποτυπώθηκε. Το χρηματιστήριο κατά 70 με 80% και παραπάνω είναι ψυχολογία. Η ψυχολογία μας που είναι στο 0 και ίσως και αρνητική. Οπότε δεν υπάρχει καν λόγος να συζητάμε αυτή τη στιγμή. Αν το χρηματιστήριο μπορεί να μας δείξει κάτι, αν το χρηματιστήριο μάλλον δεν δείχνει κάτι αυτό που συμβαίνει. Το δείχνει και με το παραπάνω. Υπάρχει μόχλευση στις τιμές, υπάρχει και μόχλευση και στην ψυχολογία. Είναι στο υπό το μηδέν. Η προηγούμενη συνέντευξή μας ήταν, το χρηματιστήριο ήταν γύρω στις 1.000 μονάδες. Ναι. Αυτή τη στιγμή που είναι και αν υπάρχουν περιθώρια να ανεβεί. Είναι στις 660 για την ακρίβεια αυτή τη στιγμή, με αρκετά χαμηλό τζίρο κιόλας, 20 εκατομμύρια και τελειώνει να κλείσει και σε μια ώρα η συνεδρίαση. Περιθώριο να ανέβει. Πιστεύω σε 1 με 2 μήνες, ίσως και 3, να βάλω και λίγο παραπάνω, να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να δούμε και με τα νέα μέτρα και το νέο μηχανισμό στήριξης που θα έχει, αν τελικά όλα πάνε καλά και μπούμε σε αυτόν, γιατί το στοίχημα είναι εκεί πέρα. Πώς θα γίνει η ανταλλαγή με τα ομόλογα, αν θα πάει καλά, θα γίνει αυτό το κούρεμα του 50% στα 2 τρίτα των ομολόγων που έχουμε και πιστεύω θα. Το θέμα της ισορροπίας ή της δραχμής είναι επιστημονικής φαντασίας. Δεν το λέω απίθανο, γιατί και επιστημονική φαντασία κάποια βγαίνουν αληθινά. Αλλά είναι σχεδόν απίθανο. Γιατί όμως και έχουν τέτοια σενάρια είναι που κάνουν τις καταθέτες αλλά να τρέμουν ναι. Για τα χρήματά τους. Έτσι είναι. Τώρα το περιθώριο της πτώσης είναι μικρό, θα μπορεί να πέσει και παραπάνω, αλλά και το περιθώριο της ανόδου όταν ηρεμήσουν τα πράγματα θα είναι πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Οπότε στο χρηματιστήριο γενικά κοιτάς το ρίσκο σου με την απόδοση. Αυτή τη στιγμή το ρίσκο προς τα κάτω είναι μικρό. Και η απόδοσή του να ρισκάρει ότι θα πάει προς τα κάτω η αγορά είναι πολύ μικρή. Να κερδίσει δηλαδή από εκεί. Το να ανέβει κάποια στιγμή όταν ρίξει τα πράγματα θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε φαινόμενα. Στο παρελθόν είχαμε τα φαινόμενα των μετοχών που τις λέγαμε φούσκες. Τώρα έχουμε πραγματικά υποτιμημένες μετοχές σοβαρών εταιριών που έπεσε πάρα πολύ η χρηματιστηριακή τους αξία. Υπάρχουν, αλλά επειδή οι οικονομικές κυρίες στην Ελλάδα είναι τόσο περίπλοκες, μου άκουσαμε και σοβαρές εταιρείες. Που δεν έχουν κάνει, δεν ήταν φούσκες, δεν κάνανε σπατάλες, δεν. Πολλά. Για εξωγενείς παράγοντες, όπως θα συμπληρώνουν το δημόσιο, αρκεί πάρα πολλές κατασκευαστικές εταιρείες να τις πληρώνει. Αυτές οι κατασκευαστικές εταιρείες δεν μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Μπορεί να έχουν πρόβλημα. Μπορεί να τους δούμε και μεγάλες. Δεν λέω ότι θα έχουμε, αλλά μπορεί να έχουν και να μην φταίνε αυτές. Mm-hmm. Και το να τους δώσει τα λεφτά μετά από 6 μήνες, 1 χρόνο ή 2 χρόνια το δημόσιο, μπορεί να είναι πολύ αργά. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει και οι πιθανότητες είναι πολύ μικρές να γίνει κάτι τέτοιο. Ακόμα υπάρχουν εταιρείες αμφιβόλου πληρότητας στο χρηματιστήριο. Mm. Πρόσφατα ακούστηκαν κάποια ονόματα εταιρειών. Πάντα θα υπάρχουν στα χρηματιστήρια.
και στα δικά μας και στο εξωτερικό. Αυτές οι εταιρείες εδώ μεταξύ και αυτές οι συμμετοχές ανεβαίνουν και από το γεγονός ότι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν το ποια είναι αυτή η εταιρεία και βλέπουμε μια μετοχή να ανεβαίνει με γοργούς ρυθμούς, πάνε και αγοράζουν. Ναι, βέβαια αυτό. Γιατί είναι αγορά και ζήτηση. Ναι, είναι αγορά και ζήτηση, αλλά αυτό. Και όταν υπάρχει μικρή ζήτηση, και σε μένα υπάρχει μικρή ζήτηση, και βγαίνουν αγοραστές επειδή το γράψαν κάποιες εφημερίδες ή έγινε κάποια διαφήμιση ή κάτι ακούστηκε, ανεβαίνουν τιμές τους με πολύ χαμηλούς τζίρους. Και μετά πέφτουν με πολύ χαμηλούς τζίρους και μένουν εγκλωβισμένοι αυτοί που αγοράσανε και στα ψηλά. Αλλά τον τελευταίο χρόνο έχει, παραπάνω έχει μηδενιστεί αυτό το φαινόμενο. Όσοι είχαν. Δεν βγαίνουν να αγοράσουν τα τελευταία χρόνια τέτοιες μετοχές. Θα επαναληφθεί το φαινόμενο αυτό. Δεν ξέρω αν θα επαναληφθεί σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια. Πάντα επαναλαμβάνονται αυτά. Και βάζω και. Όπως και σε πολλά λάθη που κάνουμε, κάποια τα επαναλαμβάνουμε. Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Είτε και καλά, είτε και άσχημα. Κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη, υπάρχει αισιοδοξία για αναστροφή του κλίματος μετά από αυτούς τους 2-3 μήνες. Δηλαδή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή εταιρείες που αναμένουν κάποιες συμφωνίες, βλέπουμε να έρχονται ξένα κεφάλαια, ας πούμε, στην Ελλάδα για να επενδύσουν. Γιατί εσείς διαβάζετε και τα οικονομικά νέα όλου του κόσμου. Τα διαβάζουμε δεν σημαίνει τίποτα να διαβάζουμε, γιατί μέχρι να γίνει μια συμφωνία και να κλείσει, περνάει από πολλά κύματα. Αυτή τη στιγμή τρέχει η συμφωνία της Αλφα με της Eurobank. Το εγκρίναν οι δύο τράπεζες. Δεν έχει πει κάτι διαφορετικό. Περιμέναμε πιο γρήγορα ότι θα έχουμε τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Όχι, γιατί όμως υπάρχουν κάποιες διαδικασίες συνελεύσεων και αποφάσεων που δεν γίνονται. Θέλουν κάποια χρονικά περιθώρια. Και κάποιες αναβολές λογικές και πρακτικές που γίνονται, που ήταν λογικές, δεν υπήρχαν υπερβολές αυτά. Και 15 Νοεμβρίου αποφασίσανε, που έγινε τελευταία γενική συνέλευση και πήραν την απόφαση να προχωρήσουν και ανακοινώσαν κάποια στοιχεία. Χθες ανακοινώσαν τα αποτελέσματά τους και οι δύο τράπεζες και η Αλφα Γύρωμα του τριμήνου. Ήταν και λίγο καλύτερα από ό,τι τα περιμέναν περισσότεροι αναλυτές. Βέβαια, σχεδόν στο μηδέν τα κέρδους, αλλά ήταν από αρνητικά που τα περίμεναν λίγο αρνητικά, ήταν και λίγο καλύτερα. Σίγουρα έχουν, ενώ θεωρητικά μικραίνουν τα περιθώρια κέρδους, έχουν κάποιες αυξήσεις και τους βοηθήσαν αυτό. Θα ήθελα γενικά να πω για το φημολογητήριο, όπως και σήμερα κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί και η εκδήλωση που είχαμε και ένα σύριαλ, όπως ένα μήνα και παραπάνω και αρκετά. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα αποφασίσουμε σαν Έλληνες για να αρχίσουν να μας εμπιστευόμαστε και οι ξένοι και να μην μας πιέζουν σε αυτοί να τα κάνουμε. Γιατί και αυτούς δεν τους αρέσει να μας πιέζουν να προχωρήσουμε κάποιες μεταρρυθμίσεις, κάποιες ιδιωτικοποιήσεις που δεν έχει γίνει καμία σχεδιωτικοποίηση. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνουμε και λίγο πιο εξωστρεφείς και λίγο πιο ανοιχτοί και σε ξένες επενδύσεις. Γιατί όταν είσαι πιο. Δεν λέμε να μπαίνουν να κάνουν ό,τι θέλουν, υπάρχουν νόμοι. Αλλά οι νόμοι αυτοί να είναι, να τηρούνται, να μην αλλάζουν συνέχεια, γιατί δεν είναι ο καιρό να. Όπως και σε εμάς δεν αρέσει να αλλάζουν συνέχεια νόμοι, όπως και οι φόροι δεν μας αρέσουν να αλλάζουν, να αυξάνονται. Καλό είναι κάποια στιγμή να πούμε σε μια σειρά. Και κλείνοντας, θέλουμε μια εικόνα των μετοχών των ΔΕΚΟ, όπως είναι αυτή τη στιγμή, που πάνε για ιδιωτικοποίηση σε σχέση με αυτή που είχαν πριν από 5 χρόνια, που είχε πρωτακουστεί. Και δεν θέλαμε τότε. Ναι. Είτε εμείς, είτε οι συνδικαλιστές, είτε οι πολιτικοί. Γιατί όλοι φταίμε εν μέρη. Η εικόνα τους είναι. Με πολύ γρήγορη. Δηλαδή σε ποσοστά στο 20%, στο 30%. Ναι, στο 20%. Και μην πω και ελαφρώς παρακάτω. Στο 1/5, 1/6 της τιμής. Ναι, ιδιωτικοποιούνται. Και φαίνεται και στο τζίρο της αγοράς που είναι ακόμα πιο κάτω. Γιατί και το τζίρο το κάνανε κυρίως αυτές τις μετοχές. Του 20, ας πούμε, και κάποιες της ψηλής κεφαλοποίησης και κάποιες μεσαίες. Που κυρίως ήταν 10 περισσότερες.